μια πορεία. Στο τρίτο βήμα αναφέραμε ήταν τους, τους άλλους. Πάλι δεν μου έγινε σαφές αυτό που λέμε το τρίτο πρόσωπο ή οι δύο άνθρωποι και όχι, και όχι τρεις. Μπορείτε να το επαναλάβετε, ναι. Γιατί το κατάλαβα σωστά μάλλον. Ναι. Η καλύτερη περίπτωση είναι ένας άνθρωπος αποφασίζει. Και όταν μιλάμε για τον εαυτό μας, συνήθως ένας άνθρωπος αποφασίζει. Σπάνια κάποιο ζευγάρι είναι τόσο πολύ δεμένο που να θέλουν να αποφασίζουν και οι δύο μαζί για το εάν το επίπεδο του ρατσισμού που θέλουμε είναι 0 ή 0,1. Συνήθως στα ζευγάρια υπάρχουν διαφωνίες αυτά και επειδή υπάρχει αγάπη, τις δεχόμαστε αυτές τις διαφωνίες. Συνήθως στις προσωπικές δηλαδή επιλογές μας δουλεύουμε μόνο με εμάς. Όταν πάμε όμως σε μια εταιρεία, είναι πολύ δύσκολο να διώξουμε κάποιον βασικό συνεργάτη που δεν θέλουμε να φύγει. Δηλαδή, εάν εγώ έχω μια εταιρεία που όλα τα λεφτά τα έχει δώσει η αραβωνιαστική μου, έχει δώσει την πρίκα τη, ελληνικές εταιρείες σχίζουν από τέτοιες περιπτώσεις, τότε δεν μπορώ εγώ να την κάνω στην άκρη όταν θα αποφασίσω ότι εγώ θα απολύω και θα προσλαμβάνω κόσμο ανάλογα με το πόσο ψηλό μήνυμα έχουν. Θα διαφωνήσει μαζί μου, θα τα πάρει τα λεφτάκια της και θα πάει σε άλλο. Και αυτό το λέω λιγάκι χιουμοριστικά έτσι, αλλά τα λεφτά που μας δίνουν οι άνθρωποι, έτσι και τους αλλάξεις το χαλί κάτω από το οποίο έχουν δεχτεί να τα δώσουν, μπορεί και να τα πάρουν πίσω. Ή να μην σου δώσουν άλλα. Ή να έχεις άλλες επιπτώσεις. Αλλά εφόσον αυτούς τους ανθρώπους είναι τόσο σημαντικό κομμάτι της εταιρείας, πρέπει να τους βάλεις τουλάχιστον μέσα στη συζήτηση. Αν όχι, μέσα στην απόφαση. Εγώ θα τους έβαζα και μέσα στην απόφαση. Εγώ κάποια στιγμή ήταν να δουλέψω με τον Άγγελο πάρα πολύ στενά. Δεν υπήρχε κομμάτι από όλη αυτή τη δουλειά που πήγαμε να κάνουμε που δεν το συζητούσαν διεξοδικά μέχρι βάθους, ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι για το πώς θα δουλέψουμε μαζί. Και ήμουν σίγουρος ότι αν δεν υπήρχαν εξωγενείς παράγοντες, θα δουλεύαμε πάρα πολύ καλά μαζί. Αλλά δεν είμαστε μόνο εμείς οι δύο, πρέπει να συμφωνούμε και άλλοι μαζί μας. Και άμα δεν συμφωνούμε, αποφασίζεις. Το κλείνεις ή το έχεις ανοιχτό και δεν είσαι ευχαριστημένος με αυτό που κάνεις. Εγώ το κλείσα. Ο Άγγελος αποφάσισε ότι είναι πιο διαλλακτικός από μένα και συνεχίζει. Και ό,τι βοήθεια θέλει την έχει.